24 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική προσωπικότητα για την κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Ιουνίου του 1996. Μαζί του οραματιστήκαμε, αγωνιστήκαμε και αλλάξαμε την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Μας θυμίζει την παρουσία του κάθε στιγμή. Μέσα στην πανδημία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ανάδειξη της μεγάλης του αξίας. Ο Ανδρέας, έτσι τον ονόμασε ο λαός, έτσι τον αποκαλούσε, ήταν ένας ηγέτης, ένας ρήτορας, ένας χαρισματικός άνθρωπος. Αυτό που μας δίδαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ότι ο αγώνας, μέσω του αγώνα μπορούμε να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε και στο τέλος θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Ηρακλείου τίμησε τη μνήμη ενός από τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς. Γι' αυτό τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Μασταμπά με μέλη και φίλους του Κινήματος Αλλαγής να δίνουν το παρόν και να θυμούνται τα οράματα που είχε για την Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στην ουσία άλλαξε τον πολιτικό ρου στη χώρα μας, στην Ελλάδα, με τις πολιτικές που εφάρμοσε, με τις μεταρρυθμίσεις που έφερε. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτόν τον ηγέτη που έβγαλε το φτωχό κόσμο από τα σπίτια του και έδωσε μια μεγάλη ανάπτυξη αλλά και εργασία στον απλό πολίτη. Μας συνοδεύουν και είναι ζωντανές οι ιδέες του, τα οράματά του, αλλά πάνω απ' όλα και το έργο το οποίο άφησε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 έως το 1989 και επανεξελέγει το 1993, μένοντας στο τιμόνι της χώρας μέχρι το 1996. Επρόκειτο για έναν άνθρωπο που είχε φανατικούς υποστηρικτές, ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ασκούσαν έντονη κριτική στην πολιτική του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά του με την περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.